Επειδή ξέραμε ότι παίζουμε ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο παρά τις απουσίες του, ήρθαμε εδώ πέρα συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πάρα πολύ σοβαροί και προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας. Δεν το πετύχαμε, ήμασταν αρκετά νευρικοί, κυρίως στο επιθετικό τρίτο του παιχνιδιού. Εκμεταλλευτήκαμε μια στατική φάση, μετά τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ. Και όντας συγκεντρωμένοι στο 100% και βάζοντας όλα τα ψυχικά τους αποθέματα, καταφέραμε να κρατήσουμε το 1-0 και να πάρουμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Η συνέχεια για την νίκη? Η συνέχεια για την νίκη δεν αλλάζει τίποτα. Η νίκη έχει μια φιλοσοφία, τη δική της κουλτούρα. Παίζουμε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε. Προσπαθούμε να προωθούμε, να παίζουμε πρώτα απ' όλα καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστούμε ήδη. Μερικές φορές το καταφέρνουμε, μερικές φορές όχι. Και να παίζουν και συνεχώς παιδιά από την Ακαδημία στην ομάδα μας. Ευχαριστημένο από τη σημερινή εμφάνιση. Σε γενικές γραμμές, ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα όταν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αρκετές φορές κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δημιουργήσαμε και ευκαιρίες, κάναμε πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο, όχι, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτεροι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το παιχνίδι, για αυτή τη νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα. Κοίτα, εμείς κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προσπαθούμε για το δυνατότερο, καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το σερί που έχουμε. Είμαστε χαρούμενοι που έβαλε και το πρώτο τον γκολ ο Λεωνίδας Μανούσας. Αυτά. Η συνέχεια για την νίκη, πώς την βλέπεις? Η συνέχεια για την νίκη, εμείς θα συνεχίσουμε το ίδιο, το ίδιο δυνατά, να πηγαίνουμε στο κάθε παιχνίδι, να προσπαθούμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ας ελπίσουμε να είναι η νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι όπως αποδείχθηκε τελικά ντέρμπι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη προσπάθεια των παιδιών. Παρόλες τις απουσίες που είχαμε, και αυτές είναι αρκετές, δεν θα σταθώ εκεί. Η ομάδα δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Δεν τα καταφέραμε. Και από ένα στατικό τιμωρηθήκαμε με μια ήττα η οποία θα μας δώσει μεγάλη δύναμη. Αυτή. Δεν θα πω τα κεφάλια κάτω και δουλειά, γιατί δουλειά κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα πω το εξής, ότι είμαστε ομάδα που παλεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Εντάξει. Τέλει.